Σύμφωνα με το ρωσικό μπάζα, άτια εντοπίστηκε στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης με αποτέλεσμα να απογειωθούν εσπευσμένα ρωσικά μαχητικά για αναγνώριση ή αναχέτηση. Όπως αναφέρεται, έχει αποκλειστεί μια περιοχή 200 τετραγωνικών χιλιόμετρων από τη ρωσική αεροπορία σύμφωνα με δεδομένα που συγκέντρωσε ο ιστότοπο Flight Radar στα αεροδρόμια από τα οποία αναχώρησαν επιστρέφουν πτήσει εσωτερικού τη Ρωσία με προορισμό την Αγία Πετρούπολη. Τουλάχιστον πέντε πτήσει που είχαν αναχωρήσει από τη Μόσχα για την Αγία Πετρούπολη έκαναν αναστροφή και επέστρεψαν στη Μόσχα περί τις 11 τοπική ώρα, αφού αρχικά έκαναν κύκλους σύμφωνα με δεδομένα που έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ρωσικού ειδησιογραφικού ιστότοπου Μπάζα, το πρακτορείο ειδησεων Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις αναφορές για το Άτια. Γενικώ αναφέρεται ότι δόθηκε σήμα cover, το οποίο χρησιμοποιείται σε περίπτωση παράνομης υπερπτήσεως ή εμφάνισης UFO. Πολλά ρωσικά μέσα μαζική ενημέρωση θεωρούν ότι το κλείσιμο του εναερίου χώρου συνδέεται με μια πιθανή μαζική επίθεση από ντρόουν. Αξίζει να αναφερθεί πως φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη πετρελαίου στο τουάψε της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με πληροφορίες μετά από επίθεση δύο αεροσκαφών αγνώστων στοιχείων. Ο κυβερνήτης του Μπέλγκο Ροτγιάτσε Σλαυγκλάτκοφ ανέφερε επίσης ότι στη διάρκεια της νύχτας βρέθηκαν συντρίμια τριών UAV στην περιοχή του.